Να τα εκατοστήσει, τη γιορτάσανε χθες και με το καλό να γίνουν όλες οι ευχές πραγματικότητα και το παιδάκι που θέλει πάρα πολύ να έρθει. Αν σας μου ήρθε κάτι, είναι που μου έχει καεί ο εγκέφαλος. Από τι? Από την ανάλυση της Νάντιας που λέει. Κοίταξε, είπαμε, παίρνουμε μια κουβέντα για το τάδε θέμα. Και σου λέει, μισό λεπτό, έχεις κασέτες μαζί σου? Έχω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η Νάντια έχει λέγειν. Δηλαδή μπορεί να επικοινωνήσει. Εσύ κατάλαβε τελικά τι είπε? Κατάλαβα, ναι. Την ενόχλησε ότι κάποιοι συνέδεσαν την δίθεν κακή τη ψυχολογία με το ότι απέχει από την τηλεόραση και ότι γι' αυτό. Αυτό ήταν ο λόγος που πήρε κιλά. Αυτό ήταν που την ενόχλησε. Όχι δηλαδή ότι κάποιοι παρουσίασαν ότι πήρε δίθεν κιλά, ότι αλλά ότι έτρωγε γιατί ήταν δυστυχισμένη που δεν κάνει τηλεόραση. Και έχει πρόβλημα. Τα σου με το χρεώνουν αυτό. Θα βγεις να απαντήσεις. Δεν είναι όλη σου η ζωή. Παιδιά, δεν τους χρέωσαν να είναι και γάιδαρος. Καλή ώρα να δει. Δηλαδή πρέπει να σου χρεώσουν να είσαι γάιδαρος για να πάρεις μια δέντρα. Αν δεν είσαι γαϊδούρη. Αυτό είναι το ανάποδο. Είπε ο κόκορας το γάιδαρο κεφάλα. Σωστό. Όχι, αλλά καλά έκανε για μένα και πει. Ξεκαθάρισε τα πράγματα, γιατί ο καθένας βγάζει όποιο συμπέρασμα θέλει. Άξε, έγραψε κάτι στο Facebook. Χαθήκαμε στη μετάφραση. Τι ρωτήσανε, ρε Δημήτρη. Εσείς το είπατε σε 10 δεύτερα. Αυτή έκανε μια μισή ώρα. Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη ως προς τι. Καλά έκανε και απάντησε, αλλά κάποιες φορές δεν πρέπει και εμείς να νομιμοποιούμε το μακρύ και το κοντό που λέει ο καθένας για μας. Δηλαδή για τον καθέναν που εκτίθεται, λένε, γράφουν σχόλια, blog, sites. Δεν μπορούν να μας αγαπάνε όλοι και ο καθένας γράφει και το δικό του συμπέρασμα και από κάτω πολλές φορές υπάρχουν και προσβλητικά σχόλια. Το πιο ενοχλητικό, ξέρεις του ποιο κόσμου είναι. Που θέλει μόνο και μόνο να σε κάνει να νιώσει άσχημα. Γιατί να νομιμοποιήσει όλη αυτή την. Γιατί είναι άσχημο να σου λένε ότι παίρνει κιλά και κάθε στο σπίτι. Εντάξει, και ότι είναι άσχημο, επειδή δεν δουλεύει στην τηλεόραση, ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλα. Είναι σαν να σου λένε ότι όλη σου η ζωή ξεκινάει και τελειώνει. Άμα είναι δουλειά σου, παιδιά, οποιοδήποτε άνεργο έχει κακή ψυχολογία και μπορεί και να πάρει κιλά. Δεν το ξέρουμε αν έχει κακή ψυχολογία. Δεν ήταν όμω από. Από την άποψη της ανεργίας, αλλά συγκεκριμένα για την τηλεόραση. Ναι, αλλά αν κάτσεις και απαντήσεις. Βρε Λενάκη μου, όμως, αν κάτσεις και απαντήσεις στο κάθε τι που γράφετε, θα μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η Νάντια είναι μια πολύ ωραία δύναμη. Εγώ πάντως την είδα πολύ, πολύ άνετη. Και στην πρώτη της εμφάνισης θα αποδείξει ότι ούτε είχε παχύνει, ούτε είναι δυστυχισμένη. Πήγα και την είδα στο Rocky Horror Show. Πήγα όλοι μαζί, έτσι. Και ήταν καταπληκτική. Και αφήνει άριστες εντυπώσεις και λες δες τι ταλέντο κτλ. Και μετά κάθεσαι και κάνεις όλο αυτό. Α, στο κούκλα μου τώρα, άσε μας με τις καλές εντυπώσεις. Μα λέω εγώ τώρα, μια συμβουλή. Το μόνο που μπορώ να τη δικαιολογήσω είναι ότι η Νάντια είναι ένα παιδί πολύ χτυπημένο. Δηλαδή πάντα λόγω των σχέσεων που είχε, λόγω το ότι πήρε κάποιες ευκαιρίες. Θέλει και η περδικούλα της. Θα αναπαυγούσα στο νησί με το φίλο μου και ένα τηλέφωνο όταν βαρεθώ. Αλήθεια! Ερχόμαστε εμείς ανάξεις στο τηλέφωνο να μου βαρεθείς. Γιατί είσαι ο φίλος της. Τηλέφωνο να μου βαρεθούμε. Λέμε τώρα, παιδί. Μου. Μα είναι αυτή η αντιμετώπιση του άντρα. Μου θυμίζει την ερώτηση που απαντούσαμε στο δημοτικό σχολείο. Να τον έχω λέει, ναι. Να, τον έχω, λέει να περνάω ευχάριστα, αλλά να έχω και ένα τηλέφωνο όταν παρετώ. Εντάξει, γιατί στην ίδια κατηγορία για παράδεισο κουράζεσαι, βρε Δημήτρη, και θες παρέα. Μόνο ούτε στον παράδεισο δεν μπορεί. Εγώ πάντως πιστεύω τον Δημήτρη. Το λέτε και εσείς του άντρα σας. Με σένα πάντως έχω